Πιο κοντά μοιάζει να είναι σύμφωνα με τις ενδείξεις υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά πληροφορίες, βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο γιος και ο αδερφός του Φρέντι Μπελέρη, ώστε να ξεπεραστούν όποια διπλωματικά εμπόδια σχετικά με την υποψηφιότητα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας. Σημειώνεται πως εδώ και μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός είχε δεχτεί εισηγήσεις να συμπεριλάβει τον Φρέντι Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά την εκλογή του και στη συνέχεια καταδικάστηκε να εκτεί ποινή φυλάκισης στις αλβανικές φυλακές. Θέμα, γιατί εμείς καταφέραμε με έκθεση την οποία καταθέσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τροπολογία του Μάρσελ Βέμπερ και δική μου, είχα την τιμή τότε και τώρα ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Αλβανίας να καταθέσω αυτή την τροπολογία με τον Μάρσελ Βέμπερ, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για να προστατεύσουμε και τις περιουσίες των μειονοτήτων και για να καταστήσουμε σαφές στην Αλβανία ότι πρέπει να έχει ο Φρέντι Μπελέρη μια δίκαιη δίκη, που συμβαίνει να είναι ο μόνος μειονοτικός δήμαρχος ο οποίος ανήκει στην αντιπολίτευση. Είναι φανερό ότι η Αλβανία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν σέβεται τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, της δόθηκε ίσως και κατά συνθήκη, κατά παραχώρηση, το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει η ένταξή της όταν συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο το καθεστώς Ράμα. Ο κύριος Ράμα και η υποτακτική του έχουν αρπακτικές διαθέσεις έναντι των ομογενών μας στη Χιμάρα, τις οποίες και τις επιδεικνύουν με κάθε τρόπο. Μάλιστα, θετικά με το διακύβευμα των ευρωεκλογών, μίλησαν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Κώστας Χρυσόγονος στην εκπομπή Εξελίξεις του Ένα Channel. Το ζήτημα των ευρωεκλογών πάντα έχει μια διπλή διάσταση. Έχει μια διάσταση εθνική και μια διάσταση ευρωπαϊκή. Η εθνική διάσταση στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η χώρα χρειάζεται να αποκτήσει αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασυμμετρία στο πολιτικό μας σύστημα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφενός μεν βρίσκεται σε τροχιά πτώσης. Από το 2015 που ήταν στο 36% βρέθηκε στο 32% το 2019, στο 17% το 2023. Τώρα όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα είναι ακόμα χαμηλότερα. Έχει διασπαστεί στο μεταξύ. Έχει έναν αρχηγό, ο οποίος λυπάμαι που το λέω, αλλά στερείται στοιχειώδους σοβαρότητας σε αυτά που λέει και αυτά που κάνει, ο κ. Κασελάκης. Και επιπλέον έχει και ένα σκοτεινό παρελθόν σε σχέση με την προέλευση των χρημάτων τα οποία φαίνεται ότι έχει. Άρα δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική εκδοχή, έστω και δυνητικά για το μέλλον, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η χώρα όμως χρειάζεται να υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική εκδοχή. Παρά όλα τα προβλήματα τα οποία περιγράψατε πολύ σωστά και συζητούμε στο δημόσιο διάλογο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως παρακαταθήκη είναι ότι η Ελλάδα, και το συνδέω με την προηγούμενη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Διαμαντόπουλο, ζει την καλύτερη δημοκρατία που έζησε ποτέ από εστάσεις του ελληνικού κράτους. Αυτό οφείλεται στην οριμότητα του ελληνικού λαού που έζησε διάφορα πράγματα, όπως εμφυλίους, κατοχές και κυρίως δικτατορία. Άρα ζούμε την καλύτερη δημοκρατία που είσαμε ποτέ από εστάσεις του ελληνικού κράτους, χάρη στην οριμότητα του ελληνικού λαού, αλλά και στην σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουν τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού τόξου αυτά τα θέματα. Ό,τι θέματα υπάρχουν σήμερα, έχουμε τη βάση, στέρεα βάση, για να κάνουμε εμβάθυνση, να αποκτήσουμε σε εμβάθυνση και διεύρυνση των δημοκρατικών μας θεσμών με μια στέρεη δημοκρατία, την τρίτη ελληνική δημοκρατία, που ευχόμαστε όλοι να αντέξει στο μέλλον με επιτυχία για τους συμπολίτες μας.